Καταρχήν, η ανησυχία έχει υπάρξει διότι ο ιός αυτός έχει πολύ περισσότερες αλλαγές, πολύ περισσότερες μεταλλάξεις από ό,τι έχουν τα μέχρι τώρα περιγεγραμμένα στελέχη. Δηλαδή, για να καταλάβετε, στην πρωτεΐνη ακίδα έχει 32 μεταλλάξεις, που είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Και στο κομμάτι της πρωτεΐνης ακίδας, αυτή που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός για να μπει μέσα μας, έχει 10 μεταλλάξεις, όταν ο Δέλτα έχει 2. Και αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, οι 32 μεταλλάξεις? Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να σημαίνει αυξημένη μεταδοτικότητα. Θα μπορούσε να σημαίνει μειωμένη αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Αλλά εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, το να έχει ένα στέλεχος πιο επικίνδυνες μεταλλάξεις δεν το κάνει αυτομάτως ένα στέλεχος το οποίο θα επικρατήσει. Στην Νότια Αφρική υπήρχε και άλλο στέλεχος το οποίο φαινόταν να είναι πιο επιθετικό, ναι, και τελικά δεν επεκράτησε. Επεκράτησε το Δέλτα. Άρα λοιπόν, πριν τρομοκρατηθούμε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε αυξημένη ανησυχία και γρήγορση, αλλά πριν τρομοκρατηθούμε για το τι συμβαίνει, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί το συγκεκριμένο στέλεχος και σε περιοχές που έχουν μεγάλη εμβολιαστική κάλυψη. Και έρχομαι στο θέμα των εμβολίων. Ακόμα και αν το στέλεχος αποδειχθεί ότι είναι πιο ανθεκτικό στα εμβόλια, θα είναι απλά τα εμβόλια λιγότερο αποτελεσματικά. Δεν θα είναι άχρηστα τα εμβόλια μας, δεν θα είναι δηλαδή μηδενικής αποτελεσματικότητας, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Και προς το παρόν, μέχρι οι εταιρείες, αν αυτό το στέλεχος όντως επικρατήσει, μέχρι οι εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια να φτιάξουν επικαιροποιημένες μορφές εμβολίων, αναμνηστικές δόσεις, να σας το πω έτσι, που θα πιάνουν και αυτά τα στελέχη, ναι, γιατί αυτό μέσα σε ένα τρίμηνο περίπου μπορεί να γίνει, ίσως λίγο παραπάνω. Η μόνη άμυνα που έχουμε είναι να έχουμε υψηλή συγκέντρωση αντισωμάτων και κυττάρων έναντι του κορονοϊού από τα ήδη υπάρχοντα εμβόλια. Και ο τρόπος για να το έχουμε αυτό είναι αφενός με να κάνουμε την αναμνηστική δόση όσοι έχουμε εμβολιαστεί, αφετέρου δεν εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί. Μάλιστα. Διότι όσο πιο θωρακισμένοι νοσολογικά είμαστε, ακόμα και αν είναι πιο μεταδοτικός αυτός ο ιός, τόσο λιγότερο χώρο θα βρίσκει. Είναι σαφές. Επιτρέψτε μου όμως και ένα σχόλιο. Παρακαλώ, να πείτε το. Υπάρχει ένας κίνδυνος από όλες αυτές τις απαγορεύσεις οι οποίες βγαίνουν στα ταξίδια από αυτές τις χώρες. Η Νότιος Αφρική συμπεριφέρεται πάρα πολύ σοβαρά και παρά τις απαγορεύσεις αμέσως δίνει τα στοιχεία, τα επιστημονικά τα οποία έχει. Ναι. Παρότι αυτό μπορεί να της κάνει κακό και στην οικονομία της. Ελοχεύει ο κίνδυνος αν πάμε σε μια λογική απαγορεύσεων, που μάλιστα όταν έρχονται οι απαγορεύσεις, συνήθως ο ιός έχει ήδη μετακινηθεί. Έχει διαχειριστεί. Η πρόβλεψή μου είναι, ναι, η πιθανότητα να μην έχει γίνει αυτό είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και θα δούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα μάλλον θα εντοπιστεί και σε άλλες χώρες. Υπάρχει κίνδυνος άλλες χώρες με λιγότερο σοβαρή, να σας το πω έτσι, πολιτική να ανακαλύψουν κάποιο στέλεχος και να το αποκρύψουν μόνο και μόνο φοβούμενοι στον απόλυτο αποκλεισμό. Αν για αυτό το λόγο λέτε να μην αποκλειστούν. Βέβαια, πώς άλλως θα μπορούσε να γίνει, κύριε καθηγητά? Αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δεν πρέπει κάπως να το σταματήσουν οι χώρες? Ναι, προφανώς, αλλά μπορεί αυτό να γίνει με καραντίνα. Δηλαδή, το να γίνει πλήρης αποκλεισμός, σας το ξαναλέω, να γεννήσει, λέτε, αυτούς τους κινδύνους. Δείχνει μια πάρα πολύ σοβαρή στάση. Mm-hmm. Απλά δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι χώρες θα έδειχναν αυτή τη σοβαρή στάση, εάν είχαν να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο. Κατάλαβα πολύ καλά τι λέτε.